Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, τι γίνεται, καλά? Είμαστε πάντα καλά, φίλε. Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου μια φορά να μην ήταν καλά. Εσύ πώς είσαι? Δόξα τω Θεώ να το παλεύουμε. Τι παλεύουμε? Με τις δουλειές, με αυτά, και στο τρέξιμο συνέχεια. Έτσι είναι αυτά, έτσι είναι αυτά. Ναι. Η εμπειρία σου στο ποδόσφαιρο τεράστια. Έχεις κάνει πρωταθλητισμό και σαν ποδοσφαιριστής. Και θέλω να μας βάζεις λίγο στο κλίμα μετά από μια τεράστια διακοπή για τον ΠΑΟΚ. Πώς και μια απώλεια. Γιατί κακά τα ψέματα, η φύγη του Πρίγιοβιτς είναι απώλεια μέχρι τουλάχιστον να αντικατασταθεί ή μέχρι τουλάχιστον να δούμε τα άλλα τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν που θα μπουν στη θέση του. Ωραία. Τι ψυχολογία υπάρχει, πιστεύεις εσύ, στην ομάδα αυτή τη στιγμή και πώς πρέπει να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση? Πρώτον, εντάξει, ήταν πάρα πολύ καλό σεντερφόρ. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε σταύρο όλοι μας και να μάθουν όλοι στο ποδόσφαιρο ότι το ποδόσφαιρο είναι business. Οι παίκτες φεύγουν και έρχονται. Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα συμβόλαιο, μια ρήτρα 10 εκατομμυρίων ευρώ. Βρέθηκαν οι Σαουδάραβες που τα δίνουν. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο ΠΑΟΚ για να το κρατήσει. Πρέπει να καταλαβαίνεις να πληρώσει αυτά που είναι να παίρνει από τη Σαουδική Αραβία. Τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Ουδής αναντικατάστατος. Ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή ομάδα, δεν πρέπει να φύγει από το πλάνο του. Νομίζω ότι είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Και υπάρχουν και αντικαταστάτες του Πρίλιοβιτς. Βέβαια πρέπει και να ψαχτούν τώρα το Δεκέμβριο, που είναι πολύ δύσκολη αυτή η εποχή για να βρεις κάτι καλό στην ευρωπαϊκή αγορά. Αλλά υπάρχει ο Ακνόμ, υπάρχει ο Καρέλης, υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Δεν πρέπει να προσανατολιστούν και να υπάρξει αυτή η μιζέρια γιατί έφυγε ο ποδοσφαιριστής. Για ΑΒ λόγο το ποδόσφαιρο είναι business. Όπως εμείς παίρνουμε παίχτες, έτσι φεύγουν και οι παίχτες. Το μυστικό σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι ουσιαστικά να είναι έτοιμος ο μηχανισμός να αντικαταστήσει έναν παίχτη? Βεβαίως, βεβαίως. Έπρεπε, εφόσον υπήρχε αυτό τα ρήτρα που τα δίνανε, έπρεπε να είχε κινηθεί ο τεχνικός διευθυντής και αυτοί που βασικά που ασχολούνται με το. Με το ψάξιμο των παιχτών, με το σκάουτινγκ σε όλη την Ευρώπη, να υπήρχε έτοιμη αντικατάσταση σεντερφόρ. Είναι το πλέον κομβικό παιχνίδι αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης? Γιατί είναι σε μια έδρα πολύ δύσκολη, είναι μια ομάδα πολύ σκληρή. Είναι πολύ κομβικό. Είναι κομβικό για μένα, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει περάσει όλα τα. Στο πρώτο γύρο έκανε μια καλή πορεία, μπορούμε να πούμε, χωρίς να παίξει το σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά εδώ μετράει πλέον η κατάκτηση του πρωταθλήματος, μετράει η ουσία και μετράει να πάρει στο αποτέλεσμα. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει καλύτερο πρόσωπο, ανταγωνιστικό, έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Ο προπονητής πρέπει να διαχειριστεί όλο το υλικό που έχει στα χέρια του. Νομίζω ότι είναι κομβικό το παιχνίδι. Για μένα το λέω και τώρα το λέγα και το καλοκαίρι Σταύρο, ότι ο ΠΑΟΚ είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν πρέπει να χαθεί ο φετινός τίτλος με τίποτα, γιατί το αξίζει και είναι και η καλύτερη ομάδα πιστεύω στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν ο ΠΑΟΚ κερδίσει, στέλνει και ένα μήνυμα στον βασικό του ανταγωνιστή, γιατί κακά τα ψέματα και ο Ολυμπιακός περιμένει για να πλησιάσει κάποια στραβοπατήματα του ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι, αλλά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει το πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Στο δεύτερο γύρο το έχει, είναι πιο καλό το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και το έχει και στη Θεσσαλονίκη μέσα στο γήπεδο της Τούμπα. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να φύγουν να προσανατολιστεί ο κόσμος, ούτε τα παιδιά, ούτε ο προπονητής για τη φυγή του Πρίλιοβιτς. Πρέπει να μείνουν στο πλάνο, στο στόχο που έχουν βάλει όλοι οι διοικούντες, όλοι εκεί που ασχολούνται με τον ΠΑΟΚ. Και ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι είμαστε κοντά φέτος να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Η φετινή χρονιά, αν δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, θα είναι στενάχωρο για όλους μας. Δηλαδή έδειξε ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ σοβαρή, είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία, είναι μια ομάδα που είναι μαζί εδώ και 2 χρόνια, ξέρει ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Και γενικά ο οργανισμός ΠΑΟΚ πιστεύω ότι φέτος του δίνει τη δυνατότητα να πάρει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Έτσι όπως βλέπεις την ομάδα, γιατί παρακολουθείς, είμαι σίγουρος. Ναι, ναι, παρακολουθώ. Αν ήσουν εσύ στο τμήμα scouting του ΠΑΟΚ, πού αλλού θα έπαιρνες ποδοσφαιριστή? Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σε μια μεγάλη ομάδα πρέπει πάντα να
αυτό το σταύρο πρέπει να γίνει, να ξέρει όλος ο κόσμος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Πάντα γίνονται μεταγραφές και το καλοκαίρι και στις μεγάλες ομάδες. Πάντα για να ανανεώνεται και το υλικό και να ανανεώνεται και ο φύλαθλος. Για να βλέπει καινούργια πρόσωπα. Αυτές είναι οι μεγάλες μας, έτσι γίνεται. Για μένα ο ΠΑΟΚ χρειάζεται να πάρει παίχτες και στο χώρο του κέντρου και center for που έφυγε τώρα ο Πρίλιο. Γενικά χρειάζεται να έχει εναλλακτική, να έχει λύση στον backup που λέμε. Δηλαδή αν κουραστεί ο Μάτος να υπάρχει ο αντικαταστάτης. Αυτό πρέπει να δούμε. Επειδή να πάμε λίγο στην εποχή σου. Αν είχαμε σήμερα, γιατί έτσι όπως βλέπω τον ΠΑΟΚ, εγώ αυτό θέλω να δω. Αν είχαμε σήμερα τον Γιώργο τον Σκαρτάδο, δεν θα ήτανε, δεν θα κούμπωνε άψογα. Θα κούμπωνε γιατί ο Γιώργος πάταγε περιοχή και ήταν και έβαζε και πολλά γκολ. Και κουβαλούσε την μπάλα, ρε φίλε. Αυτό με τα χάφ που δεν κουβαλάνε την μπάλα, δηλαδή με τρελαίνει. Ξέρεις τι γίνεται. Παίζει το 4-2-3-1. Οι δύο είναι αμυντικά χάφ, οι οποίοι είναι κόβοδινο, που λέμε. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δεν πατάνε περιοχή, γιατί από τα δύο τα αμυντικά χάφ πρέπει όταν γίνεται σέντρα είτε από δεξιά είτε από αριστερά πρέπει να πατάνε περιοχή μέσα. Ο Γιώργος το είχε αυτό. Είναι από τα χαφ που πατάγανε περιοχή για να βάλουν γκολ. Σε σεμινάρια έπρεπε να τον έχουν, όχι απλά το είχε. Τι πρέπει να κάνει ένα οχτάρι, πώς να πατάει την περιοχή, πώς να έρχεται την πίσω ζώνη. Έτσι ακριβώς, όπως τα λες. Δεν το έχουμε αυτό. Λείπει λίγο από το ΠΑΟΚ στο επιθετικό κομμάτι. Δεν πατάνε πάρα πολύ περιοχή για να μπει το γκολ. Δηλαδή δεν μπορεί μόνο ο σέντερ φορ ή ο πίσω από το φορ το 10 δύο άτομα να βάλουν γκολ. Πρέπει να πατήσει και ο. Από που γίνεται η σέντρα πρέπει να πατήσει ο απέναντι χαφ και ένα χαφ από το κεντρικό άξονα. Πρέπει να είναι τέσσερις παίκτες να γεμίζουν την περιοχή. Πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό μας λείπει λίγο. Πάρα πολύ σημαντικό. Και ένα ακόμη κομμάτι, μιας και αναφερόμαστε στους μέσους στον άξονα. Δεν πιστεύεις ότι υπάρχει και ένα έλλειμμα δύναμης? Υπάρχει λίγο. Βλέπω ότι αυτό σημαίνει και η φυσική κατάσταση των παίκτων τώρα. Η δύναμη προέρχεται από την καλή προπόνηση, από την καλή ψυχολογία. Λείπει λίγο, πιο πολύ είναι... έχεις δίκιο, και εγώ το έχω δει αυτό. Ότι υπάρχει μια ψιλοχαλαρότητα που δεν είναι το φυσιολογικό αυτό το πράγμα, να υπάρχει χαλαρότητα. Δεν κρίνω τώρα εγώ το παιχνίδι με την Παναχαϊκή που είδα και δεν υπήρχε τίποτα δηλαδή. Κόβαμε ό,τι με βάλε, αλήθεια είναι αυτό. Ναι, δεν υπήρχε τίποτα, εντάξει, τι να κρίνουμε τώρα, αλλά η ψυχή και η παλικαριά που πρέπει να βγει δεν πρέπει να χαλαρώσουν. Δεν καταλάβω γιατί είναι χαλαρωμένος ο ΠΑΟΚ είναι πρώτος, είναι στους στόχους μέσα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα πρέπει να βγάλουν πιο πολύ δύναμη για να τελειώσουν το έργο, για να πάρουν το πρωτάθλημα, για να χαρεί και ο σύλλογος και ο κόσμος και όλη η πόλη, όλη η Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει τώρα να βγάλουν ψυχή. Και ειδικά σε τέτοια γήπεδα όπως ο Αστέρας, που όπως και να το κάνουμε, η ομάδα συγκεκριμένη το πάει το παιχνίδι στη δύναμη, έχει τα χαρακτηριστικά αυτά. Βεβαίως, και το ελληνικό πρωτάθλημα τι είναι, Σταύρο, είναι ο πιο πολύ πάει στη δύναμη και πιο λίγο στη τεχνική. Ναι. Και όταν έχει ο Αστέρας τρίπος να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, τον πάει στη δύναμη, δεν τον πάει στη τεχνική. Ναι, αν θέλει να το κάνει ζημιά, θα τον πάει στη δύναμη. Γεγονός. Και θα ψάξει τους χώρους. Δύναμη και χώροι. Αυτό θα κάνει. Και χώροι. Ακριβώς. Θα τους δώσει δηλαδή, στο μισό γύρο θα περιμένει ο Αστέρας Τρίπολη για να μπορεί να βγει στην κόντρα επίθεση που λέμε. Αλέξη, μαθαίνω πολιτεύεσαι, είναι αλήθεια? Κοίταξε, επέλεξα να απαντήσω θετικά στην πρόταση του Μάκ του Κυριζίδη. Γιατί πιστεύω ότι είναι νέος άνθρωπος, έχει μέλλον, είναι 36 χρονών και πρέπει η πόλη αυτή να πάει μπροστά. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης μιλάμε, τον Μάκης και τον Ζήτης. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι. Ναι, δεν έχει καμιά κομματική αύρα, αυτό ανεξάρτητος είναι. Δεν έχει, είναι ανεξάρτητος, είναι 36 χρονών. Ήταν δημοτικός σύμβουλος και ξέρει τα του Δήμου και είναι και πολύ σοβαρό παιδί. Έχει δώσει τις μάχες στο Δήμο και πιστεύω ότι ο λόγος που κατέβηκα είναι ότι ο συνδυασμός είναι μακριά από κόμματα, που ο κόσμος θα έχει βαρεθεί και πιστεύω ότι είναι ένα αξιόλογο παιδί και θα δώσουμε τη μάχη μας για να μπουν νέα παιδιά στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Αλλά ειδικά ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει βαρεθεί τα κόμματα, γιατί όποτε μπλέχτηκαν, βοήθα Παναγιά μου και μη χειρότερα. Ναι. Καταστροφή. Ακριβώς αυτό. Αλέξη μου, χάρηκα που σε άκουσα. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ, Σταύρο. Εύχομαι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή δεν πρέπει να χαλαρώσει. Είναι δηλαδή ένα βήμα πριν το ποτάσμα. Είναι δηλαδή, θα είναι πολύ άσχημο το γεγονός αν δεν τελειώσει τη χρονιά πρωταθλητής. Ας ελπίσουμε ότι θα εκμεταλλευτεί το αβαντάζ που έχει και θα πάει παραπέρα.
Ας το φροντίσουμε. Πιστεύω ότι η Κυριακή, άμα κερδίσει η Αλέξη, μετά τους κόβει και τον αέρα και όλους. Έτσι και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Θα τελειώσει πρώτα ο Θεός, να δούμε. Ευχόμαστε την Κυριακή. Να είστε καλά, Σταύρο. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ για την παρουσία σου. Να είστε καλά. Να είστε καλά.